Επιστρέψαμε λοιπόν. Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ένα μέρος που θα βάλουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για όλους μας στη συζήτηση. Έχει να κάνει με παιδιά, έχει να κάνει με γονείς, έχει να κάνει με εκπαιδευτικούς, έχει να κάνει και με το κομμάτι της Εκκλησίας, αλλά και με το κομμάτι του κράτους. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα τον τελευταίο καιρό, ότι έχει να κάνει με το μάθημα των θρησκευτικών. Τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά θα κάνουν το μάθημα λοιπόν των θρησκευτικών στα σχολεία. Υπάρχει τον τελευταίο καιρό μια οδηγία της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων προς το. Προς τα σχολεία, προς τους εκπαιδευτικούς, τους συναδέλφους τους θεολόγους, να μην εφαρμόζουν τα όσα το Υπουργείο λέει σχετικά με τον νέο τρόπο που πρέπει να διδάσκονται τα θρησκευτικά, και τους καλεί λοιπόν να τα διδάσκουν με τον παλαιό τρόπο. Για αυτά και για άλλα πολλά, και θα μας δώσει και τα φώτα του να μας εξηγήσει και ακριβώς τι έχει συμβεί, είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Λίλης, είναι ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συνδέσμου Θεολόγων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, οικείο πρόσωπο εδώ στην Κρήτη TV, οικείο πρόσωπο και στους τηλεθεατές, να βάλουμε το κομμάτι των θρησκευτικών. Καταρχήν, τι έχει συμβεί με το περιβόητο αυτό νόμο? Εξ όσων γνωρίζουμε, ο νόμος Φίλη έχει καταργηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή τη στιγμή στα σχολεία βρίσκεται ο νόμος Γαυρόγλου. Ναι, αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια χρόνια, έγινε η προσπάθεια να γραφτούν καινούργια βιβλία στο μάθημα των θρησκευτικών, ήδη από την Άννα Διαμαντοπούλου. Ο υπουργός Νίκος Φίλης όμως το είδε πολύ πιο ζεστά, είχε ατονίσει προηγουμένως και με τον Αρβανιτόπουλο, τον τότε Υπουργό Παιδείας. Και με ένα ΦΕΚ ξεκίνησαν τα νέα προγράμματα, τα οποία είχαν βγει από μια παιδαγωγική ανάγκη των συναδέρφων θεολόγων στα νέα παιδιά σήμερα, που οι εποχές αλλάζουν, τρέχουν και είναι διαφορετικές. Όμως, όπως έγινε το πιλωτικό και το όλο θέμα, υπήρχαν έντονα στοιχεία πολλών θρησκείων μέσα ήδη από την Τρίτη Δημοτικού. Τα θρησκευτικά διδάσκονται από Τρίτη Δημοτικού μέχρι και Τρίτη Λυκείου. Δύο ώρες παντού, εκτός από Τρίτη Λυκείου που είναι μία ώρα. Θα δούμε τώρα αν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές επιπλέον. Και σε αυτό το πρόγραμμα είπαν οι συνάδελφοι ότι έπρεπε να μπουν καινούργια στοιχεία. Όμως, επειδή μπήκαν έντονο τα στοιχεία άλλων θρησκειών από το Δημοτικό, η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος και της Κρήτης αντέδρασε σε αυτό το. Και κάποια στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος αντέδρασε πολύ έντονα. Έπεσε ο Νίκος Φίλης, ήρθε ο Υπουργός. Αυτοί που αντέδρασαν, όπως είναι η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και κάποιοι άλλοι φορείς, προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε την απόφαση την περασμένη Άνοιξη. Ακυρώνοντας το νόμο Φίλη. Ακυρώνοντας το ΦΕΚ του Νίκου Φίλη, όχι όμως του Γαυρόγλου. Και έτσι, με το καινούργιο ΦΕΚ που είχε βγάλει ο νέος Υπουργός, ουσιαστικά ξεκινάει το ίδιο πρόγραμμα. Διδάσκεται τα καινούργια. Υπάρχει φυσικά η αντίδραση, αλλά νομικά ο Υπουργός δεν εφήρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι ήταν ξεχωριστό ΦΕΚ. Άρα νομικά λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορεί και εφαρμόζεται το ΦΕΚ Γαυρόγλου στα σχολεία. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που να το ακυρώνει αυτό. Έχει διαφορές ουσιαστικά το ΦΕΚ Γαυρόγλου από το ΦΕΚ Φίλη, το οποίο και ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας? Έχει πολύ λίγες, ελάχιστες, γιατί ήδη ο διάλογος συνεχιζόταν Εκκλησίας και Πολιτείας για τα θέματα αυτά. Βγήκανε κάποια στοιχεία που ήθελε η Εκκλησία, λίγα όμως, όχι ιδιαίτερα. Το θέμα όμως είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού ακύρωνε μόνο το ΦΕΚ του Νίκου Φίλη και όχι του καινούργιου Υπουργού, από προχθές, από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε η νέα χρονιά, ο Υπουργός εφήρμοσε πάλι τα νέα προγράμματα, παρότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τα είχε κρίνει συνταγματικά. Έρχεται λοιπόν η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και στέλνει οδηγίες προς τους συναδέλφους θεολόγους. Φαντάζομαι θα έφτασε και στην Κρήτη αυτή. Είναι για όλη την επικράτεια. Για όλη την επικράτεια, η οποία λέει τι. Μάλλον για όλοι εμείς έχουμε εδώ τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο, αλλά έγινε γνωστό ότι είπα αυτό στην Πάνω Ελλάδα κυρίως. Η οποία έλεγε τι. Έλεγε μην εφαρμόσετε το ΦΕΚ Γαυρόγλου, το τι λέει το Υπουργείο Παιδείας, και συνεχίζετε να διδάσκετε. Να επιστρέψουν τους νέους φακέλους του μαθήματος των θρησκευτικών στο Υπουργείο και ότι πρέπει να διδαχτούν τα παλιά βιβλία. Το θέμα όμως είναι ότι ήδη και η Πανελλήνια Ένωση και άλλοι φορείς προσέφηγαν και για το καινούργιο ΦΕΚ. Δεν έχει βγει απόφαση. Αλλά δεν βγήκε η απόφαση. Γι' αυτό και ο Υπουργός εφαρμόζει πάλι το καινούργιο. Και το θα βγει μάλλον τώρα τέλειο Οκτωβρίου από ό,τι ξέρουμε, και υπάρχει και μία ακόμα απόφαση που περιμένουμε, στην οποία θα τον υποχρεώνει τον Υπουργό να εφαρμόσει τα νέα προγράμματα. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λοιπόν μία απόφαση για το ΦΕΚ το οποίο εφαρμόζεται. Μπορεί
νομιμοποιείται η Πανελλήνια Ένωση να στέλνει οδηγίες προς τους συναδέλφους και να τους λέει τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν. Μήπως είναι δουλειά του Υπουργείου να το κάνει. Το Υπουργείο είναι προτρεπτικά, το λέει μια ένωση, ένα συνδικαλιστικό όργανο, το λέει πάντοτε προτρεπτικά. Δεν μπορεί να το προτρεπτικά. Και εμείς ως Παγκρίτιο Σύνδεσμος Θεολόγων κάναμε μια ημερίδα, την είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή σας στο Κρήτη σήμερα, τον Μάιο. Ήρθε ο κύριος Κρύπας, Γιώργιος Κρύπας, διδάκτος συνταγματικού δικαίου, και είπε ότι αφού βγήκαν οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, το περιεχόμενο είναι ουσιαστικά ενιαίο και στα δύο ΦΕΚ. Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μην εφαρμόσουν τα καινούργια και με ιδία βούληση, μας είπε ο νομικός, να εφαρμόσουν τα παλιά, τα παλιά βιβλία. Αυτό το ακούσαμε, το είπαμε στους συναδέρφους. Επίσημα να προτρέψουμε όμως τους εκπαιδευτικούς θεολόγους να μην εφαρμόσουν νόμιμα το πρόγραμμα, δεν μπορούμε. Δεν τίθεται όμως και ένα θέμα σύγχυσης των μαθητών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι πρέπει να τους διδάξουν οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι. Και δεν μπορεί μια τάξη να διδάσκεται άλλα θρησκευτικά και η δίπλα τάξη, επειδή κάνει ένας άλλος εκπαιδευτικός, να διδάσκεται διαφορετικά. Ναι, γι' αυτό και ο εκπαιδευτικός θα το κάνει με δική του ευθύνη. Ξέρω ότι νομικά δεν θα έχει ίσως κάποια κύρωση, έτσι μας είπε και ο κύριος Κρύπας. Νομικά. Αλλά το κάνει μόνος του ως πρόσωπο. Επίσημα όμως να τον προτρέψουμε, αφού το Υπουργείο Παιδείας, το επίσημο όργανο, δεν το έχει θεσμοθετήσει ακόμα, δεν μπορούμε να το πούμε εμείς ως φορέας. Είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ακόμα θολό το θολό είναι τώρα, γιατί συνεχίζεται και ο διάλογος δεν έχει τελειώσει Εκκλησίας Πολιτείας και μετέχει και η Εκκλησία της Κρήτης μέσω του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου στο διάλογο αυτό και η θέση του Παγκρατίου. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος. Ναι, και είχε πει και η Εκκλησία Κρήτης καθαρά ότι εμείς για το δημοτικό έχουμε πολλές αμφιβολίες, ότι είναι μικρά τα παιδιά να ακούν τόσες θρησκείες. Και η θέση του Παγκρατίου Συνδέσμου είναι δίπλα στην επίσημη Εκκλησία. Μέχρι να τελειώσει ο διάλογος, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Άρα η θέση της Εκκλησίας της Κρήτης είναι ότι στο δημοτικό θα έπρεπε ενδεχομένως να είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Ναι, να είναι η δική μας θρησκεία μονάχα. Και ότι στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Γιατί μπαίνει εδώ και το ερώτημα, κύριε Λίλη, και νομίζω ότι είναι και το απολύτως λογικό, ότι δεν ζούμε σε μια χώρα όπου στα σχολεία μας πάνε μόνο χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πάνε και παιδιά από άλλες θρησκείες, τα οποία έχουν και αυτά τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά τα οποία είναι. Δεν το αφισβητήσω βέβαια. Και άλλωστε και μέχρι τώρα κάναμε θρησκείες στη Δευτέρα Λυκείου. Πάρα ουσιαστικά η μισή ηλικία ήταν με θρησκεολογία. Εγώ πιστεύω ακράδαντο ότι όταν βγουν αυτές οι δύο αποφάσεις που εκκρεμούν, το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά. Πιστεύετε και εσείς ότι θα πάρθει μια απόφαση η οποία θα είναι κοντά στη θέση της Εκκλησίας της Κρήτης, δηλαδή στο δημοτικό ενδεχομένως να αφήσουν τα πράγματα όσο έχει και να πάμε στο μάθημα των θρησκευτικών, των θρησκειών. Ενδεχομένως, αν το πούμε έτσι, σε μεγαλύτερες τάξεις. Ναι, πιστεύω θα είναι στο κλίμα της προηγούμενης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ήταν ότι τα έκρινε αντισυνταγματικά ως περιεχόμενο. Οπότε να γυρίσουμε τελείως στο παλιό σύστημα. Ναι, ή τουλάχιστον το περιεχόμενο να είναι πάνω στο παλιό, πιστεύω. Αλλά δεν μπορεί να είναι σίγουρο κανείς. Το Συμβούλιο Επικρατείας θα αποφασίσει. Το Συμβούλιο Επικρατείας. Πάντως, σίγουρα ό,τι απόφαση βγάλει θα είναι και οριστική. Πιστεύω θα λύσει το θέμα. Ως προς το περιεχόμενο της όλης συζήτησης, κύριε Λίλη, θεωρείτε ότι κρατάμε τις ισορροπίες που πρέπει, δηλαδή η εκπαιδευτική στο ρόλο που τους αρμόζει, η εκκλησία στο ρόλο που τις αρμόζει, το κράτος στο ρόλο που του αρμόζει. Αυτό θεσμικά δεν το κρατούμε, διότι και η ΠΕΘ. Το αναφέρομαι σε όλες τις πλευρές, δεν αναφέρομαι. Και η Εκκλησία πάντοτε λέει την άποψή της ως φορέας, χωρίς να ανακατεύεται στο κοινοβουλευτικό. Ναι. Και το κοινοβουλευτικό έχει το δικό του ρόλο να νομοθετεί. Γι' αυτό και είπαμε εμείς ότι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία η Βουλή και το Υπουργείο αποφασίζει. Μέχρι να αλλάξει αυτό, δεν μπορούμε εμείς να προτρέψουμε κάτι άλλο. Πάντοτε είμαστε σύμφωνα με τον νόμο. Λέμε όμως την άποψή μας και τη διαφωνία μας. Πάντως έχω την αίσθηση ότι και ο κόσμος ενδεχομένως να αναζητά το κομμάτι των γνώσεων για τα παιδιά του. Γιατί φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε κι εσείς, νομίζω ότι συμφωνείτε, ότι το να μάθει ένα παιδί για 4-5 θρησκείες, για διαφορετικές θρησκείες τέλος πάντων από αυτή που ενδεχομένως να έχει ένας χριστιανός Ορθόδοξος, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ακολουθήσει και μια άλλη θρησκεία. Το να ξέρει η γνώση, νομίζω ότι είναι ένα καλό όπλο. Το όπλο και γενικότερα ψυχολικό. Τα θρησκευτικά στο σχολείο είναι πιο πολύ στο θέμα γνώσεως. Ως μάθημα το έχουμε και βαθμολογείται. Και στο απολυτήριο μετράει, αλλά το περιεχόμενο αναφισβήτητα σε εμάς πρέπει να είναι το 95%, στο πω, το ορθόδοξο, επειδή είμαστε και οι περισσότεροι. Λοιπόν, να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η διαδικασία. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι οι δύο αποφάσεις θα λύσουν το θέμα. Λοιπόν, να έρθουν οι αποφάσεις τουλάχιστον γρήγορα, όποια και αν είναι η απόφαση, να λυθεί το θέμα και να μην υπάρχουν θρησκευτικά δύο ταχυτήτων στα σχολεία. Μην ακολουθεί κάθε θεολόγος
τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος κρίνει. Γιατί είπαμε, νομικά είναι κατοχυρωμένος. Αυτό, ναι, ναι. Αλλά να μην υπάρχουν θρησκευτικά δύο ταχυτήτων στα σχολεία. Ναι, αυτό δεν μπορεί. Σίγουρα το θεσμικό είναι πάντα θεσμικό. Ό,τι πει επίσημη πολιτεία. Έτσι. Πριν σας αποχαιρετήσω, Ορθόδοξος Λόγος. Ναι. Σας συναντάμε κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. 3:30 το απόγευμα, κάθε Κυριακή. Πότε... Είναι πάντοτε παρόν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Τον... Η πρώτη μας εκπομπή θα είναι 14 Οκτωβρίου. Για μας μεγάλη χαρά είμαστε κοντά σας. Και λέμε τη γνώμη της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. Και... Είναι μεγάλη βοήθεια του καναλιού μας. Και ο όμιλος της Κρήτη TV, το γνωρίζετε και εσείς προσωπικά, χαίρεται ιδιαίτερα γι' αυτό. Και εμείς 14 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα είναι η πρώτη, ναι, και χαιρόμαστε που μας αντιμετωπίζουν ως μια ισότιμη εκπομπή όπως όλες οι άλλες. Μάλιστα. Με πολύ χαρά και πολύ καλή συνεργασία. Πολύ αξιόλογη εκπομπή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε στην οικογένεια του ομίλου της Κρήτη TV. Θέμα έχουμε για την πρώτη όχι, εκπομπή. Ακόμα, όχι, δεν όχι, το, ακόμα. Όχι, βρίσκεται στα σκαριά, 8 μέρες, λοιπόν. Περίπου, μια εβδομάδα το ανακοινώνουμε. Θα το ανακοινώνουμε. Δεν ωραία. Έχουμε ακόμα το πρώτο. Ωραία, ανυπομονούμε. Σας ευχαριστούμε εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι.